σύντροφέ και αδερφέ μου. Τώρα εγώ προσπαθώ να βρω λόγια αποχωρισμού. Πού να τα βρω αυτά τα λόγια? Ήταν μεγάλος ο δρόμος της ζωής που διανύσαμε μαζί. Γι' αυτό και τα λόγια του αποχωρισμού είναι δύσκολα. Το ταξίδι αυτό, οι δρόμοι αυτού του ταξιδιού φωτίζονταν από το φως της ιδεολογίας σου, από το φρόνημα που καθόριζε τη ζωή σου, τη στάση ζωής, το επίπεδο της ζωής. Δημιουργούσε μεγάλες στιγμές. Κι ήταν πολλές οι μεγάλες στιγμές, Κώστα. Οι μνήμες έχουν την ευλογία να σε βρίσκουν, να πολεμάς, να σε βρίσκουν, να φυλάτεις θερμοπύλες. Τι άλλο πιο σημαντικό μπορεί να υπάρξει στη ζωή ενός ανθρώπου από αυτό, για να την κάνει μεγάλη και σπουδαία? Η είδηση ότι μας άφησες και έφυγες, έπεσε σαν κεραυνός. Ένας καταιγισμός ερωτήσεων. Πέστε μας δύο λόγια για τον Κώστα τον Καζάκο. Πού να τα βρω εγώ τα δύο λόγια που να περιέχουν τον Κώστα τον Καζάκο, που να αποδίδουν τον Κώστα τον Καζάκο, το μέγεθός του, την προσωπικότητά του, το εκτόπισμά του? Κώστας, ο Καζάκος, πορεύτηκε με την περπατησιά της έμπνευσης και του ενθουσιασμού. Λέμε τώρα διάφορα. Κι εγώ προσπαθώ να προσμετρήσω την απουσία, και είναι πολύ μεγάλη απουσία και δεν αντέχεται. Αγωνιακές ημέρες οι τελευταίες. Η Τζέννη μου έλεγε, περιμένουμε το θαύμα. Η Ηλέκτρα μου είπε, οι γιατροί λένε ότι μπορεί και να αντέξει. Αυτή η φράση με συγκλώνησε, γιατί ήταν μια φράση που είχε τον αγώνα του τέλους. Εσύ έδωσες αγώνες, αλλά δεν είχανε το νόημα του τέλους. Είχανε τη διάρκεια και τη θυσία.
βρεθήκαμε σε πολύ δύσκολες μέρες. Κώστα, σε άγρια χρόνια, και πήραμε θάρρος κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον στα μάτια, για να συνεχίσουμε και να βρεθούμε στο πεδίο της μάχης. Έτσι σε σκέφτομαι σήμερα, διαχρονικό μαχητή στο αμάχωμα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Διαχρονικό μαχητή για σήμερα και για πάντα.